Καταρχήν, υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούσαν και στο παρελθόν τα βοσκοτόπια, χώροι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί, δίνονται τμήματα και καταγράφονται στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι για να μπορέσουν να πάρουν είτε τις επιδοτήσεις τους, είτε γενικότερα για τη λειτουργία τους, χρειάζονται ανάλογα με τον αριθμό των ζώων να αντιστοιχούν και έναν συγκεκριμένο αριθμό έκτασης βοσκότοπων. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η δημοπράτηση και ποιος θα εισπράττει τα χρήματα από τους βοσκοτόπους. Έχουν αλλάξει ορισμένα δεδομένα και βέβαια οι δήμαρχοι, οι οποίοι αυτό μας ενδιαφέρει εμάς σαν ΠΕΔ, οι οποίοι έχουν την ευθύνη, την προστασία και γενικότερα τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης, έχουν τις δικές τους προτάσεις και θεωρήσαμε ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Καταρχήν, που απασχολεί τις δημοτικές αρχές και κατά δεύτερον, είμαστε η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που ασχολείται με την κτηνοτροφία, έχει βοσκότοπους, έχει δάση και αυτά τα θέματα θα πρέπει να καταγραφούν στην ΠΕΔ και να δοθούν οι κατάλληλες εισηγήσεις στους αρμοδίους που πρέπει να τις λάβουν υπόψη τους και βέβαια για θέματα τα οποία είναι απόλυτα και ξεκάθαρα ξεκάθαρες σωστές διεκδικήσεις για τους Δήμους, να τις διεκδικήσουμε και εμείς αγωνιστικά μέσα από την ΠΕΔ, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα όπως πρέπει για τις τοπικές μας κοινωνίες.